Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Κώστα Λαγωνίδη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Τον ελληνικό τον επιτρέπεις, δεν παρεξηγήσει, μπορεί να το αλλάξω αν θέλεις. Ναι. Αλλά νομίζω έχουμε μια κοινότητα και σε νιώθουμε όλοι γενικότερα έτσι σαν δικό μας άνθρωπο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, Κώστα, πολύ σπουδαία μάτσα. Πολύ σπουδαία μάτσα εκείνα τα δύο, με τη Μαλίν. Που μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι δύναμη στο Βέλγιο, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κάτοχος του κυπέλου κυπελούχων πριν από δύο χρόνια. Είχε πάρει το Super Cup Ευρώπης. Ήταν μια ομάδα πραγματικά παντοδύναμη. Δεν ξέρω άλλη λέξη αν μπορούμε να πούμε. Ναι, όντως. Με την κλήρωση τότε λίγο ταρακουνηθήκαμε, γιατί ήταν πρόσφατα ο τίτλος που είχε πάρει στο κύπελο κυπελούχων. Νομίζω είχε κερδίσει. Κυπελούχων το 88 και τον Άγιαξ. Το 88. Τον Άγιαξ είχε κερδίσει. Γενικά ήταν ένα όνομα που ακούγεται πολύ στην Ευρώπη τότε, γιατί είχε αυτή την επιτυχία. Και αν θυμάμαι καλά, όταν είδαμε και το ρόστερ, υπήρχαν παίκτες μέσα, εκτός που ήταν και ονόματα καλά εκείνη την εποχή, αλλά ήταν και πανύψηλη ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας, δηλαδή είχε μέσα 4 ή 5 παιδιά που ήταν γύρω στα 2 μέτρα, να καταλάβει. Ήταν το center forward στο LK Camp, δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρουν, γι' αυτό σε καλέσαμε. Ήταν ο Έλκε Καμπ, ο Ολλανδός, ο center forward, που ήταν 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Ήταν δύο διεθνείς από την εθνική Σουηδίας. Μιλάμε για ένα 96 και ένα 98 παιδιά. Ο Ίνκελσον, αν θυμάμαι, ένα χαφ και ένα center forward, ο Νίλσον. Ήταν ο Φιλίπ Αλμπέρτο, αριστερό τον μπακ που έπαιξε στη Νιούκαστλ μετά. Και αυτό σε ένα 94-95. Εμείς ο πιο ψηλός ήταν ο 1,84-1,85 ο Μίτογλου, να καταλάβετε. Και τέλος πάντων, το μάτι το πήραμε. Το πρώτο μάτι βασικά είχαμε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Προηγηθήκαμε 1-0 από ό,τι θυμάμαι. Με πολύ καλή εμφάνιση. Το δεύτερο έπεσε η απόδοσή μας. Ανέβηκε, ισοφαρίσαν 1-1. Τέλος πάντων, πάμε στο Βέλγιο. Προπονητής μας είναι ο Μπλάζεβιτς, γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και περισσότερο το γαλλικό ποδόσφαιρο, γιατί έκανε πολλά χρόνια στη Γαλλία και προπονητής, τέλος πάντων. Μεγάλο όνομα στην Ευρώπη. Τιμή μας που τον είχαμε προπονητή. Να θυμηθώ ένα χαρακτηριστικό παραμονές του παιχνιδιού. Βλέπαμε ως συνήθως το προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε η Μαλή το πρωτάθλημα και είχε κερδίσει τον αντίπαλο στο τελικό πρωτάθλημα 5-0. Και βλέπαμε το βίντεο τέλος πάντων και τα γκολ παραμονές του παιχνιδιού στο ξενοδοχείο. Εμείς το παίρναμε λίγο στην πλάκα. Βέβαια μέσα μας ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν, αλλά το πήραμε λίγο στο χαβαλέ εισαγωγικά για να μην φορτωθούν περισσότερο άγχος που είχε ο προπονητής. Και όταν μπαίναμε τα γκολ τέλος πάντων του βίντεο, εμείς βγάζαμε κάποια επιφωνήματα τέλος πάντων, και τι θα γίνει αύριο. Και ο προπονητής μας κοιτούσε, σου λέει, τι πάθαν αυτοί φοβηθήκαν από τώρα παραμονής παιχνιδιού και είχε άγχος φοβερό. Τέλος πάντων, όπως αποδείχθηκε, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι σε εκείνο το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά κάναν μια εξαιρετική εμφάνιση. Υπήρχε ένας κόσμος, το γήπεδο ήταν μικρό, αλλά το μισό ήταν αφρόμαυρο. Είχαν έρθει, ήρθε ο κόσμος μας από Γερμανία, από τέλος πάντων από όλα τα μέρη της Ευρώπης και από Ελλάδα, έφτανε εκδρομές και αισθανόμασταν σαν το σπίτι μας. Δηλαδή μπήκαν μέσα στο γήπεδο για να πάρουμε την πρόκληση. Είχαμε μεγάλη πίστη και λέγαμε κιόλας στις παραμονές του παιχνιδιού, τι ωραία τον γκολ να το βάλουμε στα τελευταία λεπτά, ρε παιδί μου, να είναι 0-0, για να μην μπορούμε να αντιδράσουμε. Και έτσι έγινε. Τερματοφύλακα τη Μαλίν Κώστα, ο σπουδαίο Πρεντόμε, από του κορυφαίου τα τελευταία 30-40 χρόνια, αν μη τι άλλο, ο Βέλγος. Έτσι, εθνική Βελγίου. Βελγίου, βέβαια, μιλάμε για μύθο τώρα, Πρεντόμε, εντάξει. Έτσι, από του μεγαλύτερου τερματοφύλακε τη εποχή του, τη εποχή εκείνη στην Ευρώπη. Ναι. Κώστα, μία πολύ ελληνική ενδεκάδα, σωρίς που σε διακόπτω, μία πολύ ελληνική, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Γκάμπριτς κάτω από τα δοκάρια, οι υπόλοιποι ήσασταν Έλληνες όλοι, γιατί ο Μακδί μπήκε ως αλλαγή στο 82, νομίζω ήταν τραυματίας, δεν ήταν έτοιμος.
Λοιπόν, ναι, θα αναφερθώ. Ο Μαγδί ήταν η τελευταία μας ελπίδα όσον αφορά το να βγάλει μια ενέργεια, περιμέναμε από το Μαγδί, γιατί το παιδί είχε πρόβλημα στο γόνατο, νομίζω αργότερα ήταν χιαστός, είχε χαλαρώσει ο χιαστός του, αφού όταν μπήκε αλλαγή, αν δείτε τα στιγμιότυπα, κουτσένει, είναι μια φάση που τον βγάζει μπροστά από τα αριστερά και τρέχει στην μπάλα και τρέχει ο αντίπαλος και κουτσένει. Δεν μπορεί να το πατήσει καλά και τον περνάει τον αντίπαλο τέλος πάντων και τον κάνει κεφάλι, να καταλάβετε πόσο το πιστεύαμε το παιχνίδι και θέλαμε να δώσουμε το 100%. Και από μια παλιά απλή αν θέλει στη Μαρτή, αλλά βγήκε το αράουτ και έγινε η φάση εκεί με τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη που έκανε τη σέντρα, ένα τάπ εκεί στην άμυνα. Ο Στέφανος ήρθε, ακολουθούσε τη φάση, έκανε το 1-0. Τι να πω, τρελά πανηγύρια. Δεν θα μπορούσε εκεί να το χάσει ο Στέφανος, νομίζω, Κώστα. Έτσι δεν είναι, ήταν. Εντάξει. Τέτοιες ευκαιρίες. Δεν θα μπορούσε να το χάσει ο Στέφανος. Έτσι νιώθω βλέποντας το βίντεο. Όταν βρέθηκε στο σημείο. Εκείνο... είχαμε μια αυτοπεποίθηση. Να καταλάβεις το πόσο μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι και έχουμε βάλει ακόμη ένα γκολ. Το έβαλα εγώ αποστημένο στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Το βάζω εγώ με κεφαλιά και το δίνει επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων. Δεν μας επηρέασε, ίσως μας ευνόησε γιατί δεν ξυπνήσαν αυτοί σαν έδρα και βάλαμε τον κόλ τελευταία λεφτά και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από όλα τα παιδιά και για μένα χαρακτηριστικά, επειδή και η απόδοση μου ήταν καλή από ό,τι θυμάμαι, το βλέπω το βίντεο, το έχω το 90 λεπτό, είναι από τα παιχνίδια που δεν παίξαμε πολλά στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Αλλά αυτά που έπαιξε τέλος πάντων με το Μαραντόνα, με τη Σεβίλη, αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν ήταν σημαδιακά παιχνίδια. Κώστα, ιστορία. Επικρατεί ότι ο ΠΑΟΚ στα δύσκολα στην Ευρώπη βγάζει κάτι άλλο. Στα εύκολα την πατάει και βλέποντας και την ιστορία, δεν ξέρω, την πατήσατε εσείς μετά με τη Βάκερ. Ήταν όντως μια καλή ομάδα που δεν μας λέει κάτι εμάς σαν όνομα. Γιατί πραγματικά αυτά τα μας με τη Βάκερ, τη Ρόλ. Δεν είναι ιστορικά μάτς, δεν τα θυμάται πολλοί κόσμος, δεν ξέρω πώς έχουν δει και στιγμιότυπα, αλλά ήταν δικό σας το λάθος ή πώς έγινε ο αποκλεισμός μετά, στα καπάκια μετά από τη Μαλίν. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχουν διαφορά οι ομάδες, είτε λίγο είτε πολύ, είναι ομάδες που αξίζουν, παίζουν στην Ευρώπη, έχουν κάποια ποιότητα, ανεξαρτή του χώρας. Αν δεν βρεθεί σε καλή κατάσταση ή βρεθεί ο αντίπαλος σε καλή, παίρνει το αποτέλεσμα. Απλά τα πράγματα. Αυτό γίνεται και τώρα νομίζω, έτσι. Και τότε ήταν το ίδιο πράγμα. Εμείς να πούμε σαν δικαιολογία ότι ήμασταν τιμωρημένοι στο πρώτο παιχνίδι σαν έδρα. Αν θυμόσαστε το παιχνίδι με το Βέλγιο, το γνωστό τέλος πάντων πρόβλημα που έχει η ομάδα μας παραδοσιακά, τα επεισόδια τέλος πάντων. Είχε τραυματιστεί ένας Βέλγος φίλος, νομίζω, στο μάτι και μας τιμώρησε η UEFA την έδρα και παίζαμε χωρίς κόσμο στην Τούμπα. Είχαμε και βέβαια πολλές απουσίες. Είχαμε Λεοντιάδη, Μπορμπόκη, νομίζω, και εγώ ήμουνα εκτός του παιχνιδιού. Εγώ είχα συμπληρώσει κάρτες, δεν ξέρω τι είχε γίνει, ναι. Και παίξαμε στο δεύτερο, αλλά ήδη το σκορ ήταν εδώ 0-2. Ήταν πολύ δύσκολο το δεύτερο παιχνίδι να πάμε μέσα εκεί για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και δικαίως αποκλειστήκαμε. Κώστα, αλλά τα επεισόδια μας χαρακτήριζαν σαν ομάδα και το επακόλουθουμε την Paris Saint-Germain μετά που τιμωρηθήκαμε για 5-6 χρόνια. Και αυτό κιόλας δεν έχουμε πολλά παιχνίδια. Ήσασταν αδικημένοι στο κομμάτι αυτό, ομολογουμένως. Κώστα, διάβασα εχθές και μου άρεσε, δεν το είχα σκεφτεί, ότι η χθεσινή διαδικασία είναι και μια έτσι, το χάρηκαν περισσότερο τα παιδιά που και εσύ και πάρα πολλοί άλλοι που αποκλειστήκατε στα πέναλτι, δηλαδή ήσουν στο μας με τη Σεβίλη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήσουν εκτός αγωνιστικού χώρου, είχες βγει αλλαγή όταν ήρθαν τα πέναλτι με τη Σεβίλη. Είχα βγει αλλαγή, ναι, δεν ήμουν στη διαδικασία των πέναλτι. Τότε χαρακτηριστικά οι καλύτεροι μας παίκτες, τέλος πάντων οι πεναλτάκηδες, χάσαμε το πέναλτι με τη Σεβίλη. Σκαρτάδος και Μακδί. Ναι, και Μακδί νομίζω, ναι. Απίστευτο. Εντάξει, ο Μακδί δεν ήταν πεναλτάκια, δεν βαρούσε συχνά. Ο Γιώργος όμως που ήταν ο καλύτερος μας σουτέρ στα πέναλτι, έχασε το πέναλτι. Πήρατε λοιπόν. Όπως και παλαιότερα, άμα θυμηθούμε λίγο, πάμε με το παλαιότερο μάτι με τη Φραγκφούρτη,
Νομίζω το είχα στο πέναλτι ο Δημόπουλος και ο Κωστίκος. Σωστά, σωστά. Και εγώ αυτό θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε βάλει τα δύο γκολ ο Γιώργος το 2-0 και τα πέναλτι. Τέλος πάντων. Είναι, λοιπόν για σας μια έξτρα χαρά ότι ήταν πέναλτι που ο ΠΑΟΚ πέτυχε μάλιστα το 5 στα 5. Εντάξει, για μένα είναι ασύλληπτο, δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί ποτέ, αλλά δεν ξέρω αν χαρήκατε παραπάνω. Γιατί έχετε βιώσει την άλλη πλευρά, την άσχημη στα πέναλτι. Ναι, σίγουρα χαρήκαν παραπάνω. Να σου πω, εγώ δεν το χάρηκα στη στιγμή γιατί δεν το παρακολουθούσα. Είμαι στο κήπεδο. Τώρα, εντάξει, πώς να με κρίνεις, αλλά θεώρησα μετά το 2-1 ότι δεν θα μπορούσα να το δω με ηρεμία το παιχνίδι και κατέβηκα, μπήκα στα μάξι και έφυγα και δεν το παρακολούθησα καν ούτε την τηλεόραση μετά. Δεν ήθελα να, δεν ξέρω, να μπω στη διαδικασία αυτή. Αν είμαστε γεροί, Κώστα, γεροί να είμαστε, αν ξαναπαίξει ο ΠΑΟΚ πέναλτι, θα κάνεις το ίδιο, φαντάζομαι. Για να μας πάει γούρι, γιατί εντάξει, αυτά πρέπει λίγο να τα ακολουθούμε. Έτσι. Το 2-1, με το που έγινε το 2-1 και κερδίζουν ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή, είμαι με την παρέα μου πάνω, χωρίς να τους πω για τίποτα. Παίρνω τις σκάλες, κατεβαίνω και τίποτα, δεν γύρισα πίσω. Και μετά βλέπω κάποια στιγμή σε μια τηλεόραση όταν έφευγα, ότι εκείνη η φάση το φάουλ εξελίσσει και σε δοκάρι οριζόντιο. Στο δοκάρι, ναι. Λέω, Παναγία. Που εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει, Κώστα. Δεν είχε τις δυνάμεις. Όχι, βέβαια. Τέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη πρόκριση. Μεγάλη πρόκριση. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ το Μάρτιο στην Ευρώπη μετά από μισό αιώνα, Κώστα. Είναι κάτι που ο κόσμος το περίμενε πολύ και εσείς οι παίκτες το θέλατε να παίζατε ποδόσφαιρο. Και οι πιτσιρικάδες τώρα, γενικότερα το ήθελε πολύ ο σύλλογος. Μακάρι να συνεχιστεί, δηλαδή είναι η ευχή όλων. Μόνο κέρδος έχει ο ΠΑΟΚ από τέτοιες διαδικασίες. Έχεις καθόλου εικόνα, είναι Κώστα? Πολύ σημαντικό γενικά για τον οργανισμό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση, αυτή η νίκη, με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί το μήνυμα που παίρνουμε και από τον πρόεδρο, από το μεγαλομέτωπο, είναι αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εκεί και αυτό γίνεται και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Κώστα, έχεις εικόνα καθόλου από βέλγικο ποδόσφαιρο? Εγώ δεν έχω την παραμικρή, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι στην προτιμήση μου. Αλλά εσύ το βλέπεις πιο επαγγελματικά, είσαι επαγγελματίας. Μήπως έχεις εικόνα από το βέλγικο πρωτάθλημα, τη Γάνδη, τον ανταγωνισμό, δηλαδή τι μπορούμε να περιμένουμε, αν και είναι ακόμα φρέσκο το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Θα διαβάσουμε και εμείς και όλοι, και ο ΠΑΟΚ φυσικά και ο Λουτσέσκο, αλλά έχεις εικόνα από το Βέλγιο? Δεν μπορώ να πω ότι έχω την εικόνα αυτή που πρέπει για να μπορώ να σας βοηθήσω, αλλά σαν εθνική Βελγίου, σαν χώρα που προσέχει πάρα πολύ τα ταλέντα, δουλεύει πάρα πολύ στις ακαδημίες, προωθεί ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλη αξία. Τώρα αν δούμε τα ρόστερ των μεγάλων ομάδων, βλέπουμε παίκτες από το Βέλγιο, έχουμε βγει από το Βέλγιο, άρα δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Είναι η βορειοκεντρική Ευρώπη που, εντάξει, έχουν την ευκαιρία τα παιδιά, έχουν προγράμματα ωραία, πρωταθλήματα καλά για να αναπτυχθούν τα ταλέντα. Είναι μια υπολογίσιμη χώρα, νομίζω, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στη βαθμολογία των εθνικών ομάδων γενικά. Το Βέλγιο είναι στις πρώτες. Έχει φτάσει και στο νούμερο 1, έχει φτάσει και ήταν και για καιρό, δεν ξέρω αν παραμένει 1, 2, 3, εκεί είναι. Εκεί είναι. Έτσι. Μπορεί το πρωτάθλημα γενικά να μην έχει διαφορά μεγάλη από το δικό μας. Είναι καλύτερο της Δανίας, πιστεύεις, αλλά, Κώστα, από το δανέζικο είναι καλύτερο, το βελγικό? Ναι. Στο σύνολο, έτσι. Στο σύνολο, ναι, στην ποιότητα, στις εντάσεις, ναι, στην ποιότητα. Στο σύνολο, ναι, είναι καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτές οι χώρες έχουν το προνόμιο, και ειδικότερα το Βέλγιο, να έχουν ποδοσφαιριστές που να έχουν ποδοσφαιριστές από την Αφρική, τέλος πάντων υπάρχουν πολλοί. Ναι. Έτσι, παιδιά που είναι από Αφρική, από χώρες που έχουν πρώην απικίες, ναι, έχουν γενικότερα. Πρώην απικίες του Βελγίου, έτσι, και ενισχύονται και είναι δύναμη αυτή. Και έτσι βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν γεμίσει με μελαχρινούς πολύ. Ναι. Πάντως, Κώστα, διάβαζα πριν από χρόνια, γιατί και το Βέλγιο το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, από την εποχή τότε με Σίφο και Πρεντόμ και γενικότερα εκείνη τη μεγάλη ομάδα, είχε μια μεγάλη πτώση για πάρα πολλά χρόνια. Εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα που πραγματικά
αν το διαβάζεις, νομίζεις ότι διαβάζεις επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, μέσα από νούμερα και ένα απίστευτο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα, βρήκαν το τι ποδόσφαιρο ταιριάζει στους Βέλγους, τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν. Και όλη αυτή η φουρνιά τώρα, που τα τελευταία 10 χρόνια με Αζάρ, με όλους τους υπόλοιπους, είναι παιδιά από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για συντονισμό με προπονητές, με ομοσπονδίες, με τοπικές ομάδες, με ακαδημίες. Ήταν κάτι το ασύλληπτο που στην Ελλάδα φυσικά δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ αυτό το πράγμα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Γιατί εντάξει, τα ξέρεις καλύτερα από μένα ότι δεν λειτουργούμε καλά. Δυστυχώς. Κάτι τελευταίο, Κώστα, να σας αφήσουμε πριν σε ευχαριστήσουμε. Ναι, ναι. Από το παιχνίδι που είδες, που πρόλαβες να δεις πριν φύγεις, σε εντυπωσίασε κάτι ή κάποιος στον ΠΑΟΚ? Τι μπορούμε να πούμε, έτσι, ένα μικρό σχόλιο για το ματς? Γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80 νομίζω τα πήγε όχι απλά περίφημα, έκανε σχεδόν το τέλειο. Σχεδόν. Έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον. Αν σε εντυπωσίασε κάτι, κάποιος, οτιδήποτε. Στο χθεσινό μάτς. Θα μιλήσω γενικά. Θα πω ότι μου αρέσει το γεγονός ότι είναι δύο παιδιά που είναι βασικοί και είναι από την Ακαδημία μας, τα ξέρουμε από μικρά παιδιά. Με χαροποιεί το γεγονός και κάνουν συντή την παρουσία τους. Μιλάω για τον Λίρατζι και τον. Το Τσιγκάρα. Και τον Τσιγκάρα. Ναι, είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και δίνει αξία στη δουλειά που κάνουμε τόσα χρόνια και θα βγουν και παιδιά κι άλλα, αρκεί να τα πιστέψουμε πιο πολύ. Είναι και ο Μιχαηλίδης, είμαι βασικό τον λες, έχει παίξει πολλά φέτος μάτς. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, η προσέγγιση του παιχνιδιού νομίζω ο coach και το επιτελείο το είδαν όπως έπρεπε. Βέβαια ήμασταν τυχεροί σε κάποιες φάσεις γιατί γίνανε και κάποια λάθη που ευτυχώς δεν δεχτήκαμε τον γκολ. Βάλαμε πρώτο τον γκολ, ήταν πολύ σημαντικό ότι μπήκε το ένα γκολ. Άρα μπορούσαμε να και σε μια άτυχη φάση τέλος πάντων να δεχτείς γκολ, να παίξεις πάλι την πρόκριση, να παίξεις ας πούμε για τη νίκη. Φοβόμουν το γεγονός ότι τα πολλά τα παιχνίδια, ταξίδια που έχει η ομάδα θα επηρεάσουν και όντως επηρεάσαν προς το τέλος. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ο Μπίσεσβαρ παρόλη την ηλικία του, ο Βιερίνια παρόλη την ηλικία του, έκανε άλλα 70 λεπτά. Ο Μπίσεσβαρ ήταν 90 λεπτά με τον Άρη. Το παιχνίδι με τον Άρη, άλλα 70 εχθές. Πάει να πει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία που το γνώριζα αυτό, ότι θα δουλέψει για όλο το χρόνο και τελικά αποδεικνύεται. Τίποτα. Γενικά έκανε αυτό που περίμενα λίγο πολύ, χωρίς να εντυπωσιάσει η ομάδα. Καταφέρει να έχει μια ταυτότητα, ρε παιδί μου, και να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Βέβαια στο τέλος για την πρόκληση ήθελες και την τύχη. Την είχες, επιτέλους. Επιτέλους, ναι. Επιτέλους. Αλήθεια να το πω. Επιτέλους. Έτσι. Συνεχίζεται το βαρύ το πρόγραμμα. Τα παιχνίδια νομίζω είναι 10 και 17. 10 και 17, ναι. Και πέφτει ενδιάμεσα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Και θα δούμε πότε θα γίνει και το κύπελο, γιατί είναι θέμα που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Δεν μπορεί να βρεθεί η ημερομηνία. Αλλά Κώστα, εγώ αυτό θα πω και θα κλείσουμε. Ας το λύσει το πρόβλημα ο Λουτσέσκου. Από το να έχουμε μια ομάδα χωρίς στόχους και να παίζει ένα μάτς τη βδομάδα και να ταλαιπωρείται και ο κόσμος, ας έχει δύο μάτς και τρία. Εντάξει, ας βρει το πρόβλημα, το έχει ο Ράσβαν και όχι εμείς. Λοιπόν. Έτσι και αυτό είναι εκεί, βέβαια, και όλο το επιτελείο. Βέβαια, και δουλεύουν τόσοι άνθρωποι για αυτό το σκοπό. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Εντάξει, αισιόδοξοι. Μου αρέσει το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα θα καθίσει να δει τον ΠΑΟΚ μέσα στο Μάρτιο. Είναι η μόνη ομάδα που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Ναι, μου αρέσει. Μακάρι να συνεχιστεί, Κώστα, να έχουμε και τον Απρίλιο. Τι να πω, ξέρω εγώ. Καμιά φορά το όνειρο. Εντάξει, όσο πάει, όνειρο είναι. Και η Ελλάδα κατέκτησε το Euro. Δηλαδή, οκ. Μέχρι δεν εκεί. Είναι τίποτα δύσκολο. Παιχνίδι με παιχνίδι. Εντάξει, είναι ο δρόμος ακόμα μακρύς, αλλά είναι ευχάριστο για την ομάδα και για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Που είσαι στο Λίπερο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Κώστας Λαγωνίδης στον Λίπερο. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής και από τους βετεράνους